όσον αφορά τα ενίκια στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης και συγκεκριμένα στα Χανιά στο Ηράκλειο και στο Ρέθμινο, αυτό που παρατηρείται όσον αφορά το ύψος των ενικίων είναι ότι τα ενίκια έχουν παρουσιάσει μία αύξηση της τάξης του 20 με 30% συγκροτικά με τα έτη 2020 και 2021 όπου στην ουσία η ζήτηση ήταν μειωμένη και λόγω του κορονοϊού που υπήρχε στη χώρα, που είχε σαν αποτέλεσμα ε, τη μειωμένη εισρωή τουριστών ε, και τη μειωμένη ζήτηση όσον αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Αυτό που παρατηρήθηκε μετά στη συνέχεια το έτος 2022 ήταν ότι λόγω της αυξημένης ζήτησης που υπήρχε στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες τράφηκαν στο θεσμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης με αποτέλεσμα να είναι μειωμένη η προσφορά όσον αφορά τις διαθέσιμες κατοικίες για την παραδοσιακή βραχυχρόνια μίσθωση. Άλλο ένας παράγοντας που συνετέλεσε στην μειωμένη προσφορά διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, ήταν ε, ο πόλεμος στην Ουκρανία που είχε σαν αποτέλεσμα οικοδομές που είχαν ξεκινήσει να οικοδομούνται και να διατίθενται στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση στην ουσία σταμάτησαν και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ε, νεόδμητες κατοικίες που προσφέρονταν για μακροχρόνια μίσθωση να μην είναι διαθέσιμες στην αγορά, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν νέες διαθέσιμες κατοικίες που θα έλυναν το πρόβλημα όσο αφορά τις κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση. Τώρα όσο αφορά τα σημερινά δεδομένα για το έτος 2024 αυτό που παρατηρείται είναι μία αύξηση της τάξης του 20 με 30% συγκριτικά με τα προαναφερόμενα έτη και αυτό που διαφαίνεται είναι ότι η τάση είναι αυξητική. Όσο αφορά όμως αυτό το γεγονός και την αυξητική τάση των ενοικίων, οι ιδιοκτήτε και αυτό που συμβολεύουμε και εμείς σαν Ένωση Ιδιοκτών και είναι το νομού είναι ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συντάσσουν πάντα ιδιωτικό συμφωνητικό και να υπογράφουν χάρτινο μισθωτήριο με υπογραφές και το τρίπτυχο που θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ιδιοκτήτε είναι το λεφτά κλειδί χαρτί ταυτόχρονα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταβολές ή εγγυήσει από τους υποψήφιους ενοικιαστές ούτε να δίνουν Κλειδί, εάν τυχόν δεν υπογράψουν πρώτα χάρτινο μισθωτήριο με υπογραφή και από τον ιδιοκτήτη και από τον ενοικιαστή. Και επίσης όσον αφορά τα ύψη των ενοικίων που ε, πολλές φορές οι ιδιοκτήτες μπορεί να ζητάνε ε, κάποιο παραπάνω ενικιο συγκριτικά με τα δεδομένα του ακινήτου και την αξία του. Θα πρέπει πολύ καλά να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι είναι πολύ πιθανό σε περίπτωση που ζητήσουν κάποιο υψηλό ενικιο, ακόμα και αν είναι διατεθειμένος ο ενοικιαστής να το πληρώσει, είναι πιθανόν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα είτε να ζητήσει ο ενοικιαστή κάποια μείωση του ενοικίου είτε να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στο ενοίκιο αυτό. Με αποτέλεσμα να μείνουν οι ιδιοκτήτε με έναν ενοικιαστή που θα του οφείλει ε, κάποια ενικία και θα πρέπει μετά να εμπλακούν σε δικαστικού αγώνε. Το Ηράκλειο σαν πόλη επειδή υπάρχει και αυξημένη ζήτηση όσον αφορά το Airbnb και πολλοί διοκτήτες έχουν στραφεί στο θεσμό του Airbnb λόγω του ότι είναι τουριστική περιοχή όπως και επειδή είναι φοιτητική πόλη αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και να είναι ελάχιστες οι διαθέσιμες κατοικίες και αυτό δημιουργεί προβλήματα όπως παρατηρείται κάθε χρόνο τόσο από τους αναπληρωτές καθηγητές και δασκάλους όπως επίσης και από τους φοιτητές που με τα δυσκολία βρίσκουν διαθέσιμη κατοικία. Ίσως η μόνη λύση σε αυτό το πρόβλημα να ήταν κάποια νομοθετική παρέμβαση από την κυβέρνηση όσο αφορά το θεσμό του Airbnb Λόγω του ότι τα προβλήματα που ξεκίνησαν να δημιουργούνται από την έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, ξεκίνησαν με το θεσμό του Airbnb.